Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο. Είναι επικεφαλής του Συνδέσμου των Βιομηχάνων για τα μέσα ενημέρωση, για τις θέσεις, για την ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Βέργαδε. Καλησπέρα κύριε Πολύζο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει να κάνει με το λιανικό εμπόριο, αλλά σε μια ψηφιακή εποχή που δεν λες και την Ελλάδα, και θέλω αμέσως να δούμε αυτόν τον χάρτη που δείχνει πόσο χαμηλά βρισκόμαστε σε αυτό, ότι δεν έχουμε φύγει μπροστά, είμαστε, αυτή λοιπόν είναι η αποτύπωση της Ελλάδας, βλέπουμε ότι είμαστε πολύ χαμηλά στην κατάταξη σε σχέση με αυτό, αλλά πάμε έστω, δηλαδή να πούμε ότι στην Ελλάδα οι ψηφιακοί καταναλωτές ανέρχονταν στο 32%, 53% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν μόλις το 15%. Πάμε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, θέλω να δούμε και το άλλο γράφημα που δείχνει με νούμερα. Για πάμε πριν γυρίσουμε στον κύριο Βέργαδο να δούμε και αυτό. Εδώ τι μας δείχνει για τα οικονομικά μεγέθη των μελών σας, κύριε Βέργαδε? Α, εσείς δεν το βλέπετε. Εγώ δεν μπορώ να το δω δυστυχώς, αλλά την έρευνα. Ωραία. Λοιπόν, την έκθεση την έχουμε μελετήσει και ενεργητικό 325 δις. Ναι. Ενεργητικό 325 δις, ίδια κεφάλαια 61, πωλήσεις 66, 197.000 εργαζόμενοι. Αυτά είναι τα μεγέθη του ΣΕΠ προφανώς που έχετε, των μελών μας που παρουσιάζεται. Ναι, ναι, ναι. Στα 5 δις οι μισθοί, στα 2,1 οι ασφαλιστικές εισφορές, είναι μεγέθη που έχουν να κάνουν με τα μέλη σας. Ναι. Εκπροσωπούμε, κύριε Πολύζο, το ξέρετε καλά, τις οργανωμένες επιχειρήσεις της χώρας από όλους τους κλάδους, και από τη βιομηχανία βεβαίως, και από τους τεχνολογικούς τομείς και από τις υπηρεσίες. Και μπορώ να πω ότι τα μεγέθη που μόλις παρουσιάσατε δείχνουν ότι είναι επιχειρήσεις οι οποίες, και φαίνεται από τα νούμερα που αφορούν τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές, ότι κατά βάση απασχολούν υψηλής εξειδίκευσης στελέχη, προσφέρουν έναν μισθό πολύ καλύτερο από αυτόν που είναι ο μέσος όρος αγοράς, και κυρίως είναι επιχειρήσεις που επενδύουν και στηρίζουν, αν θέλετε, την παραγωγική οικονομία της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα για το λιανικό εμπόριο. Ναι. Και θέλω να δούμε τα ευρήματα αυτής της έρευνας. Πείτε μας λίγο τα χαρακτηριστικά της. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την έκθεση που παρουσιάσαμε πολύ πρόσφατα για το λιανικό εμπόριο. Και είναι έκθεση η οποία είχε ως τίτλο «Λιανικό εμπόριο 360 μοίρες», γιατί έτσι εντάσσεται αυτή η έκθεση, αυτή η μελέτη που κάναμε, σε μια πρωτοβουλία που ξεδιπλώνει ο ΣΕΒ το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, πάνω σε αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός. Δηλαδή πώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε, ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε, διασκεδάζουμε, αν θέλετε, από τις σύγχρονες τεχνολογίες και κυρίως από τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και πολύ περισσότερο επίσης από αυτές τις τεχνολογίες που ανήκουν σε αυτή την οικογένεια που θα λέγαμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και μάλιστα, η τελευταία αυτή έκθεση, την οποία τα στοιχεία της έχετε και παρουσιάσατε, έχει να κάνει με το τι έχει συμβεί στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην εποχή του κορονοϊού. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ναι. Θα δούμε λοιπόν την έρευνα της Plus Host που μας δείχνει. Επικαλούμαστε στοιχεία μέσα στην έκθεσή μας, αυτή του ΣΕΒ. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση? Η τεχνολογία, αναμενόμενο, είναι στην κορυφή. Ακολουθούν ό,τι έχει να κάνει με μόδα, ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ. Έρχεται πιο κάτω το σπίτι και ο κήπος, υγεία και ομορφιά αρκετά πιο κάτω, και στις τελευταίες θέσεις είναι βιβλία, παιδικά, ψυχαγωγία κλπ. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε και τις επόμενες κάρτες για να ακούσουμε τα... Δεν τις έχουμε επιλέξει όλες, έχουμε νομίζω να δούμε 7 κάρτες. Έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στο e-shop σας μέσω των social media?
σχεδόν το 44% απάντησε πως ναι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχει αυξηθεί επίσης η επισκεψιμότητα στο e-shop σας, ήταν η άλλη ερώτηση, μέσω του email marketing. Εκεί έμεινε σταθερό, είναι η κυρίαρχη απάντηση. Και θα μας πείτε πώς ερμηνεύονται αυτά ως προς τις ψηφιακές μας γνώσεις και κυρίως την πρόοδό μας. Πώς έχουν μεταβληθεί οι online παραγγελίες σας, αυξήθηκαν κατά 52%. Θυμίζω, ηλεκτρονικό εμπόριο στην εποχή του κορονοϊού, έτσι, με τα πάντα κλειστά. Έχει σημασία. Δηλαδή, τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση στην καταναλωτική δαπάνη μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων έως και 171%. Να δώσουμε ένα ακόμη στοιχείο. Σε τι ποσοστό έχει επηρεαστεί ο τζίρος σας? Βλέπουμε ότι, κυρία Ερχομένη, το αυξήθηκε έως, τώρα δεν βλέπω και καλά, 60 νομίζω λέει τις 100. Ναι. Πάμε να δούμε και τις δύο επόμενες κάρτες. Έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις των παραγγελιών. Μεγάλο το ποσοστό του ναι, και αυτό παρατηρήθηκε πολύ έντονα όλη την περίοδο του εγκλεισμού, για την καθυστέρηση που έχουν οι εταιρείες στο να παραδίδουν και το πώς βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τον COVID-19 στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Κυρίαρχη άποψη είναι η θετική. Ελάτε, κύριε Βεργάδα. Νομίζω ότι τα στοιχεία που δείξατε, κύριε Πολύζο, λένε κατά βάση ότι είχαμε μια αλλαγή συμπεριφοράς από την πλευρά του καταναλωτή μέσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο της κρίσης του κορονοϊού και την περίοδο της καραντίνας. Και είναι αλήθεια ότι απευθύνθηκαν πολλοί στα ηλεκτρονικά καταστήματα και βεβαίως οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες είχαν προβλέψει και είχαν ετοιμαστεί για αυτή την καινούργια εποχή είδαν να κρατιέται, να συντηρείται ένα σημαντικό κομμάτι του τζίρου τους και συνολικά, αν θέλετε, να αυξάνεται η καταναλωτική δαπάνη όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η περίοδος, η δύσκολη της κρίσης της υγειονομικής, μας ανάγκασε να γίνουμε όλοι λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο ψηφιακοί και όσον αφορά το θέμα και όσον αφορά την αγορά, αλλά όσον αφορά και τους εργαζόμενους, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκε, θα λέγαμε θεαματικά, και το ποσοστό των τηλεεργαζόμενων, δηλαδή των εργαζομένων που εργάστηκαν από απόσταση, αξιοποιώντας όλες αυτές τις σύγχρονες... Να κάνουμε μια παύση σε αυτό, γιατί ήταν το αντικείμενο προηγούμενης κουβέντας μας. Τελικά απέδωσε, ήμασταν στο ξεκίνημα της καραντίνας, είχαμε κάνει μια συνέντευξη αποκλειστικά για την τηλεεργασία. Αυτό απέδωσε, έχουμε στοιχεία που να μετρήθηκε σε τι ποσοστό αυτό λειτουργήσε και σε ποιους κλάδους επιχειρήσεων, ή θα μας το πείτε αργότερα αυτό, γιατί επεξεργάζεστε ακόμη? Έχουμε κάνει μια, είναι σε εξέλιξη και μια δικιά μας, έτσι, αν θέλετε, έρευνα να δούμε τι έχει γίνει και πώς αξιοποίησαν και πώς αξιολόγησαν οι εταιρείες και τα στελέχη τους την πλατφόρμα της τηλεργασίας. Έχουν βγει επίσης και κάποιες μελέτες, εκθέσεις πρόσφατα από εταιρείες οι οποίες μέτρησαν, αν θέλετε, είτε στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού, είτε και σε επίπεδο επιχειρήσεων, τι έχει γίνει. Συνολικά θα πρέπει να πούμε ότι η εμπειρία της τηλεργασίας ήταν θετική. Και επίσης ήταν θετική όχι γιατί ήταν και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπόρεσαν να δουλέψουν αρκετές επιχειρήσεις και συνεχίσουν ακόμα να δουλεύουν αρκετές επιχειρήσεις, και όχι μόνο πολυεθνικές που, αν θέλετε, κύριε Πολύζο, ήταν πιο έτοιμες σε αυτές ακριβώς τις νέες τεχνολογίες να μπουν και να συνεργαστούν, αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις. Και βεβαίως, παρόλο που δεν ήταν ιδεώδης η συνθήκη, αν θέλετε, στην οποία λειτουργήσε ο εργαζόμενος όσον αφορά το ότι ήμασταν στα σπίτια, είχαμε αρκετή τα παιδιά μας, είχε όλο αυτό το περιοριστικό πλαίσιο, παρόλα αυτά η τηλεργασία έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσει ο κόσμος να εργαστεί και να παραμείνει ενεργός και επιχειρήσεις επίσης να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δικιά τους λειτουργία. Είναι σαφές όμως, και αυτό φάνηκε και έχει φανεί και από τις μετρήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς σε άλλες περιόδους, ότι η τηλεργασία αυξάνει και την παραγωγικότητα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο κυρίως οι εργαζόμενοι το ζητούσαν και το ζητούν από την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί τους διευκολύνει όσον αφορά τη διαχείριση, αν θέλετε, του χρόνου. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να μπορείς ακριβώς να αποδώσεις
καλύτερα μέσα στον χρόνο στον οποίο εργάζεσαι και φαίνεται, όπως φαίνεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ότι είναι η τηλεργασία όπως και το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει. Δημιουργήθηκε μια νέα, αν θέλετε, καταναλωτική ή αν θέλετε μια νέα συμπεριφορά από την πλευρά των εργαζομένων, από την πλευρά της αγοράς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το οποίο εκειοφορεί το, αν θέλετε, ως τάση, σύγχρονη τάση στην οικονομία και στην εργασία που έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ήρθε αυτή η κρίση, αν θέλετε, και την επιτάχυνε αυτή ακριβώς την τάση που δείχνει ότι μπορούμε να γίνουμε περισσότερο ψηφιακοί, περισσότερο ηλεκτρονικοί, εξίσου αποτελεσματικοί, ίσως και περισσότερο αποτελεσματικοί και εν πάση περιπτώσει οι νέες τεχνολογίες, οι τεχνολογίες πληροφορικής και των επικοινωνιών έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν όταν εφαρμοστούν σωστά να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν και το περιεχόμενο της εργασίας και την ποιότητα των υπηρεσιών και να βοηθήσουν επίσης την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και του καταναλωτή. Επομένως, επανερχόμενοι λίγο, αν θέλετε, στην έκθεσή μας για το λιανικό εμπόριο, το λιανικό εμπόριο 360 μοίρες, όπως ονομάσαμε την τελευταία μας αυτή έκθεση, όπου έχει πάρα πολλά στοιχεία πάνω στο πώς αλλάζει το εμπόριο, το λιανικό εμπόριο από τις τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής και που μπορεί κάποιος να τη βρει και να τη διαβάσει και στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές, αν θέλετε, που προκαλούνται από την ψηφιακή τεχνολογία είναι αλλαγές στις οποίες όποια επιχείρηση τις υιοθετήσει με την σωστή στρατηγική μπορεί να βγει σαφέστατα κερδισμένη, διότι σήμερα πλέον, κύριε Πολύζο, το φυσικό κατάστημα το οποίο είχαμε μάθει όλοι και πηγαίναμε και ψωνίζαμε έχει από δίπλα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει από δίπλα μια εφοδιαστική αλυσίδα για να το στηρίξει. Και επίσης ο καταναλωτής και ειδικά ο νέος καταναλωτής, δηλαδή οι νεότερες γενιές που είναι πολύ πιο κοντά στις νέες αυτές τεχνολογίες, έχουν μάθει να είναι διασυνδεδεμένοι, έχουν μάθει να ζητούν διαφάνεια, ενημέρωση και γρήγορη ανταπόκριση και εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάει εκ των πραγμάτων και το λιανικό εμπόριο. Όπως επίσης η ψηφιακή τεχνολογία, το ξέρουμε, αλλάζει σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους τομείς, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και τον τρόπο με τον οποίο προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Επομένως, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βέργαδε. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε την πρότασή σας για να σας ευχαριστήσω αμέσως μετά. Ναι, έχουμε λοιπόν αυτή τη μετάβαση και νομίζω ότι αυτή η κρίση που υγειονομική που πιστεύουμε ότι θα την αντιμετωπίσουμε μέχρι τέλους θα αφήσει κάποια θετικά στοιχεία, κάποιες παρακαταθήκες, αν θέλετε, προς όλους μας, σε σχέση με το πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και όσον αφορά το χώρο των τομέα των επιχειρήσεων, να αναβαθμίσουμε το περιεχόμενο των προϊόντων, των υπηρεσιών και να βελτιώσουμε την εμπειρία και την εξυπηρέτηση που ζητάει ο καταναλωτής, τη ζητούσε έτσι κι αλλιώς και πριν, και την βρήκε και τη ζητάει και τη θέλει και σήμερα. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, είστε επανειδή. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, κύριε Πολύζο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.